Γεια σας, Δημητρόπουλος Κώστας, τρέχω σε κατηγορία Pro, γιατί είναι ελεγχόμενο η ασφάλεια εδώ μέσα, που γίνεται όλο αυτό και είναι απόλαυση και να γνωρίσω και καινούριο κόσμο. Οι νέοι να έρθουν γιατί? Οι νέοι να έρθουν για να απολαύσουν την ασφαλή οδήγηση που γίνεται εδώ μέσα σε ασφαλή χώρο, να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους. Λοιπόν, το Ντρούγκα, Παναγόπουλος Τζάμια, Κρεμεζής Performance και GP Καράς, η χορηγή του. Πρώτο πέρασμα λοιπόν το άφησε. Ο Ντρούγκας πρέπει να πω ότι μας έχει συνηθίσει σε πολύ γρήγορα και τεχνικά περάσματα. Οδηγεί αυτή του εμφάνιση για φέτος. Coffee Style, TSH Design, TG Works Race Shop και Extreme Tires, η χορηγή του. Πρώτος στο αγώνας για φέτος λοιπόν, τρίτος στο περσινό πρωτάθλημα με το χαρακτηριστικό πρωτοκαλείο ψηλό 30. Φέτος θα συμμετέχει και πληκτικά σε όλους τους αγώνας. Φέτος στο μάθος να μην έρθει. Για αυτό το πρόβλημα ότι έχει πάρα πολύ όρεξη για σήμερα. Πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Δημητρόπουλο. Τέσσερα χιλιόμετρα στην είσοδο. Είναι τα πιο πολλά που έχουμε ακούσει, αν δεν κάνω λάθος. Επειδή δεν τα έχουμε ακούσει και όλα, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ήταν πολύ γρήγορο το πέρασμα και φάνηκε. Όλη η ροή του ήταν γρήγορη στη διαδρομή, πρέπει να πούμε. Ήταν ο Δρούγκας του Ντρούγκα το δεύτερο πέρασμα. Περιμένουμε τη βαθμολογία του για να ξεκινήσει ο Ντρούγκας, τη βαθμολογία του Δημητρόπουλου από τους κριτές. Ροή το πέρασμα και στο τέλος ξεκίνησαν οι διορθώσεις. Ήταν αυτό στο πρώτο κομμάτι, έπιασε πολύ ωραία τελικά Dream Zone με μεγάλη γωνία και καπνό. Πολύ πατούσε το πέρασμα. Εδώ στη μεταφορά βάρους δεν το έτσι έκοψε και ταχύτητα και ήταν λίγο λάθος η γραμμή του όπως οι περισσότεροι. Πάμε όμως να περιμένουμε βασικά τη βαθμολογία πριν ξεκινήσει ο Δημητρόπουλος το πέρασμά του. Yeah.
Βασίλια, 5. Και η βαθμολογία διόρθωσε, γιατί είχαμε αυτό το ιδιαίτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στο τελευταίο κομμάτι. Για να δούμε εδώ λοιπόν. Το Δημητρόπουλο να κάνει περασματάρα στα πρώτα μέτρα, έχει πιάσει σωστά τα grip zone, έχει πιάσει το clipping body, πολύ γκάζι. Ωραίος που μεταφορά είναι να δούμε το μεταφορά. Πολύ ωραίος ο Δημητρόπουλος και το περνάει και στο τέλος. Λίγο τη μεταφορά να την έκανε πιο κλειστή, θα έκανε τρελό πέρασμα, ένα χειροκρότημα δυνατό για τον Δημητρόπουλο, ο οποίος δεν θέλει να περάσει την γραμμή τερματισμού. Τι περιμένεις εκεί, αγόρι μου? Έχουμε λοιπόν μια ζημιά, δώστε ένα χειροκρότημα στον Δημητρόπουλο λίγο να πάρει τα πάνω του. Θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ...92, 91 και 92. Πολύ ωραία εμφάνιση μετά από καιρό. Δυστυχώς είχε λοιπόν αποτέλεσμα και στη δεύτερη μάχη 6-4 υπέρ του Νικίτα του Νταγιαμά. Δεν ακούω χειροκρότημα, δώστε λίγο αγάπη σε ομάδες και οδηγούς. Πάμε για το πέρασμα του Δρούγα. Λοιπόν, δύσκολο το έργο, είπαμε ότι μπορεί και να πρέπει να το ξαναδούμε για να είμαστε σίγουροι. Ό,τι έχει να γίνει. Ο οποίος δεν άντεξε, έκανε την εμφάνισή του. Είχε ετοιμάσει όπως μας είπε το αφηγητή του Χρυσού του Μήνου. Τελικά δεν κατάφερε να φύγει αυτή η αποστολή. Και σου λέει ότι θα μένω χαμογελαστό, θα πάω στο πρωτάθλημα παρόλο που ετοιμάζει άλλο αυτό και το πιο φρέσκο για να συμμετέχει σε αγώνες. Είναι το περσινό το αγωνιστικό λίγο ενθουσιασμένο τόσο από εμφάνιση όσο ίσως και από κάποια μηχανικά. Και ήρθε εδώ με πολύ ωραία μέρα από τον Δημητρόπουλο να ακούσουμε ότι είχε την πέμπτη θέση στο αγωνιστικό. Καλοφαγωμένος επίσης. Έτσι δείχνει. Το ξέρω δηλαδή αυτό. Κάποια προσωπικά τέλος πάντων. Ποτέ δεν τρέχει μυστικός. Ακριβώς. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει επίσης. Είναι δύο πολύ κολλημένοι στις οθόνες του Sportal TV και περιμένουν τώρα αυτή τη μάχη για να δούμε. Πάμε να κάνουμε λίγο θόρυβο. Γιώργος Λαγός, Κώστας Δημητρόπουλος, δεν ακούω, πάμε λίγο! Υποστροφή 10-0 υπέρ του Δημητρόπουλου ξεκάθαρα και πάμε στην επόμενη μάχη για να δούμε λοιπόν αν τελικά τώρα που ο Γιώργος Λαγός θα πει μπροστά να δώσει το ρυθμό, αν θα παρασύρει τον Δημητρόπουλο.
σκεφτείτε να μπορείς εύκολα να παρασύρεις έναν Δημητρόπουλο. Είναι μόνος αυτό. Δεν ξέρω τώρα λόγω του αέρα, μήπως είναι πιο εύκολο. Δύσκολο, δύσκολο. Είναι κατηγορία φτερού ο Δημητρόπουλος. Δύσκολο σου λέω. Του μεγάλου του φτερού, όπως του φτεροδάκτυλου. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε να δώσουμε ένα χειροκρότημα για αυτή τη μάχη, λίγο να τους ανεβάσουμε. Δύσκολο έργο. Επιθετικούς οδηγούς και ξεκινάει τώρα την επίθεσή του στο ωραίο μπροστά και από τέτοιο πέρασμα. Είναι πιο πιστή να είναι εδώ από βρισκόμαστε, ο λαγωνισμός είναι πολύ ψηλός και καλά θα κάνετε να χειροκροτείτε με πάθος. Ένα replay λοιπόν από το Sport TV, παρακαλώ με πολύ αγάπη να δουν οι κριτές μας και εμείς όλοι που είμαστε τυχεροί και βλέπουμε Sport TV να απολαύσουμε την επανάληψη από αυτή την πίεση. Βλέπουμε εδώ στα πρώτα μέτρα, είχα μια απόσταση αλλά κατάφερε να πλησιάσει ο Δημητρόπουλος. Ο Λαγός είχε σταθερές γωνίες, σταθερή γραμμή στα πρώτα μέτρα, γι' αυτό και μπόρεσε ο Δημητρόπουλος να έχει αυτή την πίεση. Λίγο πιο κλειστή γραμμή βλέπουμε εδώ πριν την τελευταία μεταφορά βάρους για να είναι και εκτός των καπνών και να μπορέσει να βλέπει, ο Δημητρόπουλος. Εγώ θα έλεγα ότι ο Λαγός, αν εξαιρέσουμε την τελευταία μεταφορά βάρους, είχε καλύτερο πέρασμα. Σοβαρό πλεονέκτημα, έχει μεγάλη γωνία, πολύ θετικό πέρασμα και μόνο στην τελευταία μεταφορά βάρους άλλαξε λίγο τη γραμμή του. Εκεί κρίθηκε νομίζω το πλεονέκτημα το οποίο πήρε ο Δημητρόπουλος από τους κριτές σε αυτή τη μάχη. Μεγάλο και το διαφορά από το προηγούμενο. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Γιώργο τον Λαγό, να τον ευχαριστήσουμε. Νικητής ο Δημητρόπουλος, θα τον δούμε σε λίγο. Δεν τον χορταίνω τον Δημητρόπουλο. Πού να το χορτάσεις, αγόρι μου. Και τώρα ο 65 είναι ένα ιδιαίτερο λάθος που κάνουν περισσότεροι στο τελευταίο κομμάτι. Για να δούμε εδώ λοιπόν το Δημητρόπουλο να κάνει περασματάρα στα πρώτα μέτρα. Έχει πιάσει σωστά τα grip zone, έχει πιάσει το clipping body, πολύ γκάζι. Ωραίο στη μεταφορά και να δούμε εδώ το Δημητρόπουλο.